Εγώ είμαι ο Νίκος Στεφανάκης, είμαι δόκτωρ χημικός μηχανικός. Είμαι σήμερα εδώ ως μέλος του γκρουπ των ηλεκτρονικών και μαγνητικών υλικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο οποίο ηγείται ο καθηγητής Χριστοφόρου. Σήμερα θα σας παρουσιάσω το κομμάτι της αφαλάτωσης που αφορά την τροφοδότηση των ενεργειακών απαιτήσεων των οποίων έχει και θα εξετάσουμε πώς μπορεί οι ενεργειακές αυτές απαιτήσεις να καλυφθούν από ανανεώσιμες πηγές όπως ηλιακή ενέργεια. Okay. Όπως ανέφερε η Dr. Μπέρκεση πριν, το πρόβλημα του νερού, παρόλο που το 70%, το 97% περίπου του πλανήτη μας αποτελείται από νερό, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί μόνο ένα μικρό ποσοστό από αυτό είναι προσβάσιμο από τον άνθρωπο. Αυτό το ποσοστό γίνεται ακόμα πιο μικρό, γιατί η αξιοποίησή του σε μορφές όπως είναι η πάγη ή κάτω το υπόγειο νερό, πολλές φορές δεν είναι εύκολο να αξιοποιηθεί. Το πρόβλημα που δημιουργεί αυτή η κατάσταση είναι ότι περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι έχουν πρόβλημα πρόσβασης στο καθαρό νερό. Σε συνδυασμό με το οικονομικό μοντέλο που επικρατεί σήμερα στον πλανήτη, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι τις επόμενες 2 δεκαετίες οι απαιτήσεις σε νερό προβλέπεται να αυξηθούν περίπου 40%. Οπότε το πρόβλημα γίνεται πολύ μεγάλο και η αφαλάτωση είναι μια τεχνολογία πολύ σημαντική και για σήμερα και για το μέλλον. Η ανάγκη αυτή και για πρόσβαση στο καθαρό νερό δημιουργεί την αφαλάτωση και μια τεράστια αγορά. Όπως βλέπετε σε αυτό το διάγραμμα, η κυρίαρχη αγορά σήμερα είναι οι χώρες της Νότιας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, οι MENA countries όπως τις λέμε, στις οποίες η ζήτηση σε ανάγκες αφαλάτωσης θα εκτοξευθεί την επόμενη περίοδο, μέχρι το 2016. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 2.800 μονάδες αφαλάτωσης, παράγουν 27 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό, καθαρό νερό, την ημέρα σε αυτές τις χώρες. Που σημαίνει ότι καλύπτουν το 38% της παγκόσμιας αγοράς. Πολύ δυναμική είναι και η αγορά στην Αμερική, η οποία και αυτή αναμένεται να εκτοξευθεί τα επόμενα χρόνια. Μία πολύ σύντομη αναφορά στις υπάρχουσες τεχνολογίες. Η Dr. Μπέρκεση έκανε πολύ καλή εκτενής αναφορά στις τεχνολογίες. Εγώ θα επικεντρωθώ μόνο στις τεχνολογίες που είναι ήδη διαθέσιμες εμπορικά, οι οποίες είναι η multi-stage flash desalination, η multi-effect και από τις μηχανικές μεθόδους είναι η αντίστροφη όσμωση. Όπως θα δείτε σήμερα, κυρίαρχη τεχνολογία είναι η multi-stage flash αφαλάτωση, που είναι περίπου το 70% όλων των συστημάτων, ακολουθούν μετά η αντίστροφη όσμωση και η multi-effect αφαλάτωση. Τις τεχνολογίες σας παρουσίασε η Dr. Μπέρκεση πολύ αναλυτικά. Okay. Λοιπόν, ας δούμε λίγο τώρα τα χαρακτηριστικά αυτών των τεχνολογιών με ιδιαίτερη έμφαση στις ενεργειακές απαιτήσεις που έχουν. Όπως θα δείτε εδώ με πιο έντονο μπλε χρώμα,
Στην πέμπτη σειρά και στην έκτη σειρά φαίνονται οι απαιτήσεις θερμική και ηλεκτρική ενέργεια. Οι θερμικές μέθοδοι έχουν απαίτηση και σε θερμική ενέργεια και σε ηλεκτρική βέβαια, ενώ οι μηχανικές μέθοδοι έχουν μόνο σε ηλεκτρική ενέργεια. Εδώ πέρα φαίνεται ότι, και το έχω σημειώσει και με μπλε, με πιο σκούρο μπλε, ότι η multi-stage flash αφαλάτωση και η mechanical vapor compression έχουν πολύ υψηλό κόστος και δεν είναι και τόσο πολύ αποτελεσματικές. Έχουν πολύ υψηλές απαιτήσεις, η μεν πρώτη σε θερμική ενέργεια, η μεν δεύτερη σε ηλεκτρική ενέργεια και δεν έχουν και πολύ καλή απόδοση. Οπότε αυτή τη στιγμή, την υπάρχουσα στιγμή, πιο ανταγωνιστικές είναι η αντίστροφη όσμωση και η multi-effect αφαλάτωση. Τώρα, κοιτάζοντας λίγο καλύτερα στην κατανομή του κόστους, βλέπουμε ότι στο λειτουργικό κόστος η ηλεκτρική ενέργεια, η ενέργεια στην αφαλάτωση είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του λειτουργικού κόστους. Τόσο και για την αντίστροφη όσμωση, όσο και για την multi-effect αφαλάτωση. Ειδικά για τις θερμικές μεθόδους, το ποσοστό της θερμικής ενέργειας και της ηλεκτρικής μαζί είναι περίπου το 50% του συνολικού κόστους. Και στη reverse όσμωση, στην αντίστροφη όσμωση φτάνει περίπου το 33%. Εδώ φαίνεται μεγάλη ανάγκη να μειώσουμε ή να μειώσουμε τις απαιτήσεις αυτής της ενέργειας με διάφορες τεχνικές όπως παρουσιάστηκαν και απ' την άλλη η ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε πηγές ανανεώσιμες. Σήμερα υπάρχουν ήδη εγκαταστάσεις που λειτουργούν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τροφοδοτούν μονάδες αφαλάτωσης. Το ποσοστό αυτό όμως είναι πολύ μικρό. Περίπου 1% των συνολικών εγκαταστάσεων τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές. Εκεί έχουμε μια μεγάλη πληθώρα επιλογών, όπως είναι η ηλιακή θερμική ενέργεια, η ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά, η ενέργεια του ανέμου με ανεμογεννήτριες, γεωθερμική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή ακόμα και υβριδικά συστήματα που αξιοποιούν πολλές μορφές συνδυαστικά. Για τα συστήματα που υπάρχουν μέχρι σήμερα, η κυρίαρχη ανανεώσιμη πηγή είναι η ηλιακή ενέργεια, όπως βλέπετε, με το 70% των σημερινών ανανεώσιμων πηγών αφαλάτωσης να είναι η ηλιακή ενέργεια. Είτε σε μορφή θερμική, ηλιακή θερμική, είτε σε ηλεκτρική μέσω φωτοβολταϊκών. Τώρα, γιατί η ηλιακή ενέργεια δείχνει καλή επιλογή για την τροφοδότηση της αφαλάτωσης, των ενεργογόνων απαιτήσεων της αφαλάτωσης. Άμα δούμε στο χάρτη, στον πάνω χάρτη φαίνεται οι περιοχές που έχουν πρόβλημα αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την έλλειψη καθαρού νερού. Όπως θα δείτε, αυτές οι περιοχές είναι κοντά στη ζώνη του Ισημερινού και είναι λογικό γιατί εκεί το κλίμα δημιουργεί συνθήκες λειψιδρίας. Απ' την άλλη όμως βλέπουμε ότι αυτή η στενότητα στην πρόσβαση του νερού ταυτίζεται με μεγάλη ηλιακή ακτινοβολία σε αυτές τις περιοχές. Όπως βλέπετε στον κάτω χάρτη που είναι η ηλιακή ακτινοβολία, βλέπουμε ότι αυτές οι περιοχές έχουν πολύ υψηλή πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας. Είναι με κόκκινο κάτω οι περιοχές που φαίνεται έντονα. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ηλιακή αφαλάτωση είναι μια πολύ ορθολογική επιλογή
Και είναι, ίσως είναι η πιο σωστή επιλογή για να τροφοδοτήσουμε τις μονάδες αφαλάτωσης. Τώρα, τα μονοπάτια της ηλιακής αφαλάτωσης, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια, μπορούν να διακριθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Σε αυτά που μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να τροφοδοτήσουμε μονάδες αντίστροφης όσμωσης ή ηλεκτροδιάλυσης ή να χρησιμοποιήσουμε συγκεντρωτικά θερμικά συστήματα και για να τροφοδοτήσουμε τις θερμικές, τις θερμικές μονάδες αφαλάτωσης. Με τη δεύτερη επιλογή μπορούμε να τροφοδοτήσουμε άμα έχουμε παραγωγή ενέργειας και την αντίστροφη όσμωση και την ηλεκτροδιάλυση. Και εδώ πέρα κάτω φαίνονται οι διάφορες διατάξεις, σχεδιασμός διάφορων διατάξεων που μπορούμε να επιτύχουμε αυτή την μετατροπή. Τώρα, ένα πλεονέκτημα των ηλιακών θερμικών είναι ότι μπορούν να παράγουν ένα φορτίο βάσης. Αυτό σημαίνει ότι επειδή μπορούν να αποθηκεύουν θερμική ενέργεια, είναι εύκολο να έχουμε πρόσβαση συνεχόμενη στην τροφοδότηση των μονάδων ηλιακής αφαλάτωσης με τα φωτοβολταϊκά. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μία συνέχεια στην παραγωγή και εκεί πέρα πρέπει να αναπτυχθούν καλές διατάξεις μπαταριών που το δικό μας group έχει μία τεχνολογία γι' αυτό και θα σας μιλήσει ο κύριος Χριστοφόρου και για αυτή την τεχνολογία. Αυτή τη στιγμή όμως δείχνει ακριβή λύση, ειδικά για μεγάλες διατάξεις, η χρήση μόνο φωτοβολταϊκών. Απ' την άλλη, η χρήση του ανέμου δημιουργεί και αυτή προβλήματα γιατί δεν έχει μια πολύ καλή προβλέψιμη συμπεριφορά και έχει πάλι απαιτήσεις φορτίου βάσης να υπάρχει, να υπάρχει backup δηλαδή, για να εξασφαλίζει τη συνεχόμενη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας στις μονάδες αφαλάτωσης. Απ' την άλλη, επειδή η θερμική αποθήκευση ειδικά σε μεγάλες μονάδες έχει φτάσει σε ένα σημείο αρκετά όριμο, τα ηλιακά θερμικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια βιώσιμη λύση, ειδικά για μεγάλες μονάδες, σε συστήματα ηλιακής αφαλάτωσης. Εδώ βλέπουμε τους τέσσερις βασικούς επικατέστερους τύπους ηλιακών θερμικών που υπάρχουν σήμερα. Είναι τα παραβολικά γραμμικά που έχουν παραβολικούς καθρέφτες που συγκεντρώνουν σε γραμμικούς συλλέκτες την ηλιακή ακτινοβολία. Είναι η γραμμική φακή Φρενέλ, η διατάξη Φρενέλ, που πλέον η διάταξη παρακολουθεί κάτω τον ήλιο και συγκεντρώνει σταθερά πάλι γραμμικά την ηλιακή ακτινοβολία και από εκεί παίρνουμε τη θερμική ενέργεια. Πιο μεγάλες διατάξεις έχουν κεντρικούς πύργους, όπως βλέπετε εδώ κάτω αριστερά, στο οποίο πολλά κάτωπτα στοχεύουν σε μία εστία και παράγεται υψηλή συγκέντρωση, παίρνουμε υψηλή συγκέντρωση ηλιακής ακτινοβολίας. Και τέλος υπάρχουν και οι παραβολικοί δίσκοι που συγκεντρώνουν σημειακά πλέον την ηλιακή ακτινοβολία και παράγεται πάλι θερμότητα. Όλες αυτές τώρα οι διατάξεις μπορεί να τροφοδοτήσουν όριμες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας όπως είναι ατμομηχανές ή στρίγκλινγκ μηχανές. Οπότε από εκεί πέρα έχουμε παρακάτω παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, για αυτές τις διατάξεις εδώ πέρα, βλέπουμε εμπορικά τι υπάρχουν. Όλες έχουν περάσει το κατόφλι της εμπορικής προώθησης στην αγορά, αλλά τα κόστη είναι ακόμα, όπως θα δείτε, πολύ ακριβά και αυτά τα κόστη πρέπει να μειωθούν και να γίνουν οι μονάδες αυτές βιώσιμες. Θα έλεγα ότι ο ανταγωνισμός εδώ είναι μεταξύ των τεχνολογιών είναι πολύ μικρός και δεν υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στις τεχνολογίες, είναι όλες πολύ αποδοτικές.
είναι όλες το ίδιο αποδοτικές μεταξύ τους και μπορούν να τροφοδοτήσουν μονάδες ηλιακής αβαλάτωσης. Από εκεί πέρα είναι πώς θα γίνει η ένταση στο scale-up των μονάδων αυτών και στη μαζική παραγωγή τους, καθώς και σε κάποια στοιχεία καινοτομίας που θα μπορούσαν να αυξήσουν την απόδοσή τους και να μειώσουν το κόστος τους. Εδώ βλέπουμε δύο τυπικές διατάξεις ηλιακών θερμικών που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν είτε μονάδα αφαλάτωσης αντίστροφης όρμωσης, είτε μονάδα της αφαλάτωσης πολύ multi-effect desalination. Εδώ ξανατονίζω ότι αυτές οι διατάξεις είναι για μεγάλα, για την τροφοδότηση μεγάλων απαιτήσεων. Για μικρές μονάδες η καλύτερη επιλογή είναι τα φωτοβολταϊκά με αντίστροφη όσμωση ή κάποια υβριδικά συστήματα με αντίστροφη όσμωση. Αλλά άμα θέλουμε να κάνουμε scale-up σε μεγάλες μονάδες, τα ηλιακά θερμικά φαίνονται αυτή τη στιγμή η πιο βιώσιμη επιλογή. Τώρα, σχετικά με τα κόστη, βλέπουμε ότι έχουν πολύ υψηλό κόστος επένδυσης οι μονάδες αυτές. Μεταξύ αυτών των δύο διατάξεων που παρουσιάσαμε πριν, το κόστος είναι αντίστοιχο πάνω-κάτω. Η αντίστροφη όσμωση έχει λίγο πιο υψηλά λειτουργικά κόστη, από την άποψη ότι θέλουν συντήρηση τα φίλτρα. Απ' την άλλη, η multi-effect αφαλάτωση έχει πιο υψηλό πάγιο κόστος. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις βλέπουμε ότι το κόστος των ηλιακών συλλεκτών είναι πολύ μεγάλο. Είναι περίπου το 50-60% του κόστους του θερμικού κομματιού, του ηλιακού θερμικού κομματιού. Και αυτό υποδεικνύει ότι πρέπει η έρευνα να γίνει προς αυτό το τομέα, δηλαδή να προσπαθήσουμε να μειώσουμε το κόστος αυτών των συλλεκτών. Αυτοί οι συλλέκτες σήμερα είναι από ακριβούς καθρέφτες ή film σήμερα, η τεχνολογία που επικρατεί, και είναι πολύ ακριβή. Για να μειώσουμε το κόστος, λοιπόν, υπάρχουν ή να ψάξουμε πιο καινοτόμες μεθόδους να μπορούσουν να ρίξουν το κόστος, σίγουρα να κάνουμε πιο μαζική παραγωγή και να γίνουν οι μονάδες αυτές πιο μεγάλες. Με μια τέτοια στρατηγική θα μπορούσε η ηλιακά θερμικά οδηγούμενη αφαλάτωση να γίνει μια βιώσιμη λύση, ειδικά για να τροφοδοτήσει μεγάλες εγκαταστάσεις ή ακόμα και μια πόλη. Τώρα, το δικό μας group κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και έχει κάποιες καινοτόμες ιδέες, κυρίως ως προς την υλοποίηση καινοτόμων μέσω συγκέντρωσης, και μία από αυτή είναι η ιδέα να κατασκευαστούν κάποια κάτωπτρα που να μην είναι πλέον καθρέφτες, αλλά να είναι κάποια να στηρίζονται να είναι από φτηνό υλικό, από οικονομικό υλικό, και να μπορούν να έχουν υψηλή απόδοση και χαμηλό κόστος. Μία τέτοια υλοποίηση θα μπορούσε να γίνει με τα κάτωπτρα ολικής ανάκλασης, η βασική αρχή λειτουργίας των οποίων φαίνεται εδώ στο σχήμα, όπου ένα πρίσμα από αυτά τα κάτωπτρα φαίνεται εδώ πέρα και βλέπουμε και πώς λειτουργεί. Σε αυτό το πρίσμα, όταν εισέρχεται η ηλιακή ακτινοβολία, μια ηλιακή ακτίνα ας το πούμε, τότε ένα μέρος κάνει ανάκλαση στην εμπρόστια επιφάνεια του πρίσματος, ενώ ένα άλλο μέρος διεισδύει μέσα στο πρίσμα και κάνοντας ολική εσωτερική ανάκλαση διασχίζει το πρίσμα και επιστρέφει και αυτό στην εστία. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε φτηνούς πλαστικούς ή ακόμα και γυάλινους ηλιακούς συλλέκτες, συγκέντρωση ηλιακής ακτινοβολίας, με πολύ χαμηλό κόστος, επειδή το κόστος του υλικού πέφτει πολύ. Ενδεικτικά, ένα τέτοιο κόστος θα μπορούσε σε μια μαζική παραγωγή να φτάσει στα 10 με 15 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο συλλέκτη, όταν σήμερα
το κόστος των συμβατικών καθρεφτών αγγίζει τα 25 με 35 δολάρια το τετραγωνικό μέτρο. Στις δίπλα εικόνες βλέπουμε πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί να υλοποιηθούν αυτά τα πρίσματα ώστε να σχηματίσουν είτε γραμμική συγκέντρωση είτε να οδηγήσουν σε σημειακή συγκέντρωση όπως φαίνεται στο κάτω σχήμα. Τώρα συνολικά τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι σίγουρα η ηλιακή αφαλάτωση είναι μια λύση που πολλά υπεσχόμενη και για σήμερα και για σήμερα που μιλάμε και για το μέλλον. Για μικρές εγκαταστάσεις, πιο καλή λύση αυτή τη στιγμή φαίνεται η αντίστροφη όσμωση με τροφοδότηση από φωτοβολταϊκά, με τροφοδότηση ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή κάποια υβριδικά συστήματα. Αυτά θα μπορούσαν να τοποθετηθούν και σε πλατφόρμες πάνω στη θάλασσα, όταν είναι μικρές οι εγκαταστάσεις, ή ακόμα και σε πλοία. Τώρα, όταν μιλάμε για μεγάλες εγκαταστάσεις, εκεί πάμε προς ηλιακά θερμικά. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των ηλιακών θερμικών είναι ότι μπορούν να παράγουν φορτίο βάσης και να δημιουργήσουν να τροφοδοτήσουν μεγάλες μονάδες αφαλάτωσης. Η υπάρχουσα τεχνολογία που είναι σήμερα στην κορυφή, η multi-stage flash αφαλάτωση, είναι η πιο λιγότερο αποδοτική και έχει τις μεγαλύτερες απαιτήσεις. Οπότε, συνεπώς, η χρήση της σήμερα τίνει να εξαλειφθεί. Υποσχόμενη είναι για μεγάλες εγκαταστάσεις είναι τα ηλιακά θερμικά τόσο για αντίστροφη όσμωση όσο και για multi-effect αφαλάτωση με τα κόστη να είναι πάνω κάτω περίπου τα ίδια. Το κόστος σήμερα των μονάδων αυτών είναι περίπου, κυμαίνεται μεταξύ 1 και 2 ευρώ το κυβικό μέτρο καθαρού νερού, ενώ με scale-up των μονάδων αυτών, μαζική παραγωγή και κάποιες τεχνολογικές βελτιώσεις και καινοτομίες θα μπορούσε να φτάσει το 0,2 και να κινηθεί μεταξύ 0,2 και 0,3 ευρώ το κυβικό μέτρο. Μία λύση για να μειώσουμε αυτό το κόστος θα μπορούσε να είναι τα κάτω πτωρολογικής εσωτερικής ανάκλασης, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση του κόστους μεταξύ 25% και 30% και να αυξήσουν την απόδοση και να κάνουν τις μονάδες ηλιακής αφαλάτωσης πραγματικά βιώσιμες από μόνες τους, χωρίς καμία άλλη μορφή επιδότησης ή επιχορήγησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Άμα υπάρχει καμία απορία. Υπάρχουν ερωτήσεις. Θέλω να ρωτήσω τα προσματολογικά που θα αναπτύξει. Αν κατάλαβα καλά, συγκεντρώνουν την ηλιακή ενέργεια και λειτουργούν σαν θερμικός θα μπορούσε να κάνουν μετατροπή. Αυτά είναι μόνο το κομμάτι της συγκέντρωσης. Από εκεί και πέρα θα μπορούσε ή να γίνει μετατροπή σε ηλεκτρική ενέργεια ή να γίνει σε θερμική ενέργεια. Έχουν αναπτυχθεί σήμερα και με πολύ ψηλές αποδόσεις φωτοβολταϊκές κυψελίδες συγκεντρωτικού τύπου που θα μπορούσαν να συνδυαστούν με τέτοια κάτωπτρα και να δημιουργήσουν υβριδικά συστήματα που να παράγουν τόσο ηλεκτρική ενέργεια όσο και θερμική ενέργεια. Ωραία λύση για αυτά τα κάτωπτρα θα ήταν να παράγουν αποκλειστικά θερμική ενέργεια αντικαταστώντας τους παραβολικούς καθρέφτες που είναι ευρέως διαδεδομένοι σήμερα. Θα ήταν πιο αποδοτικά, ναι. Τα σημερινά κάτωπτρα έχουν απόδοση περίπου 95% και έχουν ένα κόστος περίπου 25 δολάρια το τετραγωνικό μέτρο. Ενώ αυτά θεωρητικά δεν έχουν καμία μορφή απώλειας. Ναι, κάνουν ολική εσωτερική ανάκλαση και όλο το φως ανακλάται πίσω. Μία πολύ μικρή απορρόφηση του άχρωμου υλικού που είναι της τάξης 2 με 3%. Βέβαια, αυτά πρέπει να έχουν μία ειδική γεωμετρία, στο οποίο
κάνουμε έρευνα αυτή την περίοδο και κάνουμε εκτενή έρευνα με προσομοιώσεις Monte Carlo και βελτιστοποιούμε αυτή η γεωμετρία που πρέπει να έχουν. Παρακαλώ. Ναι, όπως και οι πύργοι, τα ηλιοστάτης που λέμε, έτσι και αυτά συγκεντρώνουν σε ένα σημείο σημειακά την ηλιακή ακτινοβολία. Σημειακά εννοώ σε ένα δίσκο. Οι μεν πύργοι συγκεντρώνουν και αυτοί σημειακά σε μια μεγάλη πλέον επιφάνεια, αλλά οι φρενέλ και τα παραβολικά συγκεντρώνουν γραμμικά την ηλιακή ακτινοβολία. Το κόσμο είναι όντω ωστόσο ένα μεγάλο καθένα ότι εκεί μειώνει το κόστος του υλικού που αποτελεί το 50% περίπου το όνομα. Δεν το έχουμε σκεφτεί με την προπόνηση Ναι, η έρευνα εκεί κινείται. Ψάχνουν και άλλες ομάδες για λύσεις που να βελτιώσουν τη συγκέντρωση. Και όχι μόνο στο κομμάτι της συγκέντρωσης, αλλά και μετά στον απορροφητή και σε όλη την αριστοποίηση του συστήματος, τη βελτιστοποίηση του συστήματος. Άλλες ερωτήσεις? Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.